Ωραία, να έρθουμε τώρα στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΚΟ. Πολύ σημαντικός ο ρόλος της ΑΝΚΟ, τόνισε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας την ετήσια ταρχική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Η εταιρεία είναι ένας μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή και μαζί θα κάνουμε το μεγάλο άλμα, το μεγάλο ταξίδι, τόνισε ο κύριος Καρυπίδης. Μια που είσαι και στέλεχος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας και παράλληλα δημοσιογράφος, να δούμε τι τονίστηκε χθες στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ. Ήταν μια συνηθισμένη διαδικασία, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ήταν η ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας για τον πολύ κόσμο, για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, σαν γνωστή ΑΝΚΟ, ανώνυμη εταιρεία. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η ετήσια τακτική γενική της συνέλευση, όπου στη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκε από τον Γενικό της Διευθυντή, τον Γιώργο Τραμανατίδη, το έργο που επιτελεί αυτό το διάστημα η Αναπτυξιακή Εταιρεία, δίνοντας έφαση βέβαια σε αυτό που έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τη Σχολή Πυροσβεστών, με τις μετεγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξη. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία είναι πανέτοιμη στο αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι κάτοικοι των Αναργύρων αλλά και οι κάτοικοι της Ακμής, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς το προεδρικό διάταγμα, να αισθάνονται σίγουροι τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, γιατί υπάρχει δίπλα τους η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη παρουσιάστηκαν και μια σειρά έργα και μελετών τα οποία έχει υλοποιήσει η εταιρεία η συγκεκριμένη όσον αφορά την εικόνα που παρουσιάζει τη Δυτική Μακεδονία. Σε αυτό πάμε πολύ καλά. Επίσης, στη συνέχεια πήρε την σκητάλη ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης, ο Μανώλης Πατσιλιάς, όπου παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία για το χρονιά που μας πέρασε όσον αφορά την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Θοδωρής Καρυπίδης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της εταιρείας, και συγκεκριμένα δήλωσε ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την πορεία της εταιρείας. Η εταιρεία αποτελεί ένα μοχλό ανάπτυξης για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαχρονικά. Η εταιρεία έχει ξεφύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια και συγκεκριμένα έκανε λόγο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Αυτό καταλαβαίνεις, Δημήτρη, το επόμενο διάστημα θα είναι ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιαστεί. Σημαίνει υπάρχει ότι αναγνωρίζεται πραγματικά. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι στο μέγεθος αυτή τη στιγμή της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας όπως είναι η δική μας η ΑΝΚΟ. Η ΑΝΚΟ είναι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα διαχρονικά ακόμη από το 1985. Αυτό από μόνο του δίνει και μία εικόνα πραγματικά πώς βλέπουν εκτός των γεωγραφικών ορίων οι θεσμικοί εκπρόσωποι τη λειτουργία της εταιρείας. Αναγνωρίζουν πραγματικά τη δυναμική της, την προσφορά της και εξού και όλα το ενδιαφέρον από την πλευρά του κυρίου Τζιζικώστα, που είναι νυν περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, να θέλει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το επόμενο διάστημα θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα ζητήσουμε από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, τον Γιώργο Λαμανατή, να μας πει περισσότερα. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ότι η εταιρεία εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια, έχει απλωθεί στο σύνολο της χώρας μέσα από διάφορες μελέτες που αφορούν την τηλεθέρμανση. Καλή ώρα, Κομωτινής. Τώρα έχουμε μπροστά μας την τηλεθέρμανση του Αϊστράτη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό από μόνο του δίνει μια συγκεκριμένη δυναμική, πόσο μάλλον για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και γενικά για την ελληνική περιφέρεια και τη χώρα γενικότερα.